Πάρα πολύ, γιατί βλέπω απέναντι τα βλέμματα των φοιτητών μας και των φοιτητριών μας το πόσο μεγάλη ήταν η εμπειρία που ζήσανε εδώ σε αυτόν τον τόπο που είναι ευλογημένος από όλες τις απόψεις και από τη φυσική και από την αρχιτεκτονική κληρονομιά. Μας δεχτήκατε, μας φιλοξενήσατε, κυρίως δώσατε την ευκαιρία στα παιδιά να έρθουν σε επαφή με όλη αυτή την πολύτιμη κληρονομιά του τόπου και ελπίζουμε να συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία και στο μέλλον. Εμείς έχουμε όρεξη, έχουμε διάφορα σχέδια. Τα παιδιά μας θέλουν να ξανάρθουν και ξανά και ξανά και τα μεγαλύτερα και τα μεταπτυχιακά μας. Αρκεί να μας δεχτείτε έτσι με την ίδια φιλοξενία και αγάπη που μας δεχτήκατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αγαπητοί φίλοι που ήρθατε σήμερα εδώ στην αυτή την δράση, θέλω να σας ευχαριστήσω καταρχάς για την υπέροχη δουλειά την οποία κάνατε πριν από μερικούς μήνες. Είμαι διπλά ευτυχισμένος που περιλαμβάνει μάλλον αποτύπωση του αρχιτεκτονικού αποθέματος του δικών μας χωριών και ιδιαίτερα του Αγίου Γερμανού, όπου είμαι και εγώ Αγιογερμανιώτης, γι' αυτό το λέω αυτό εδώ. Ήταν μια πολύ καλή δράση, πιστεύω να συνεχιστεί, γιατί το αρχιτεκτονικό απόθεμα του τόπου μας είναι σπουδαίο. Δεν είναι μόνο το χωριό Άγιος Γερμανός, που είναι τρίτος κατά σειρά παραδοσιακός οικισμός μετά τον Νυμφαίο και τους Ψαράδες. Έχουμε και άλλα χωριά, τα οποία έχουν την παραδοσιακή ή ιστορική τους υφή, όπως είναι οι Ψαράδες ή όπως είναι το Ανταρκτικό, το Οκότας, και τα οποία μπορούμε να τα δούμε και αυτά στην συνέχεια. Θα θέλαμε να έχουμε την συνεργασία σας. Ελπίζουμε ο Δήμος να ανταποκριθεί καλύτερα την επόμενη φορά στη φιλοξενία, γιατί είμαστε τώρα, μόλις συγκροτούνται τα Δημοτικά Συμβούλια, Οικονομικές Επιτροπές, και είμαστε λίγο βεβαιασμένοι, δεν προλάβουμε να κάνουμε πολλά πράγματα για εσάς. Τίποτα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μια φανταστική εμπειρία για μας. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Και αυτή η εκδρομή, ας πούμε, ήταν ό,τι έπρεπε για να κλείσει τόσο όμορφα αυτή η εμπειρία που ζήσα. Ευχαριστώ.